Ρίξε μου 1.000-10.000. Έκτακτη προσφορά. Εισφορά λοιπόν. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, τι πάνε, δεν τα πρόταση για να πήρατε. δούμε τι θα γίνει. Δεν πρέπει να τα κάνω ανακατανομή αυτά. Σε αυτό που έκλεισε το μαγαζάκι σαφώς, του. Σαφώς, δίκαιο. Εκείνον έτσι. Και βεβαίως είναι ασόβαροι. Όταν μιλάμε είναι ασόβαροι, είναι ασόβαροι σου λέω. Γιατί το λέτε αυτό, είναι ασόβαροι. Α, είναι ασόβαροι. Λοιπόν, δεν μπορεί, το πρώτο θέμα είναι οι τρίχες. Οι τρίχες. Τα κομματήρια λέτε. Οι τρίχες και οι παρανοιχίδες. Ναι. Ασχολούμαστε με τρίχες και παρανοιχίδες. Να ανοίξουν οι τρίχες. Γρήγορα, οι τρίχες και οι παρανοιχίδες. Μα είμαστε με τα καλά μας. Αυτό ήταν το πρώτο ζητούμενο. Γιατί το κάνα, ξέρεις. Γιατί, για ποιο λόγο, για πείτε μου το ρεπορτάζ. Άκουγε την κυρία Σοφία γι' αυτό. Ναι, το γιατί δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το σπίτι του μαγαζί και να βάλει στο σαλόνι το βαλιτσάκι. Να πουλάει σόβρακα, αλλά το κομμωτήριο έλα από το σπίτι, τακ τακ τακ, τα νυχάκια του κτου και ήταν όλα μαύρα. Και σου λέει λοιπόν η κυβέρνηση, αυτές το φτιάχνουν που το φτιάχνουν το κεφάλι τους. Το φτιάχνουν που το φτιάχνουν το νυχάκι τους. Να παίρνω κι εγώ το κατητή. Σωστά. Περί αυτού πρόκειται.